0, μείον 75 open, μείον 75 current. Εντάξει, μπόμπα είμαστε. Κύριε Βασίλη, τι σημειώνεις εκεί τόση ώρα? Τι να σημειώνω εδώ, μελετάω. Μελετάω, τι μελετάω? Ετοιμάζομαι ρε φίλε, ετοιμάζομαι. Ετοιμάζεσαι, για ποιο πράγμα? Ετοιμάζομαι για το άσο χ2. Γιατί χαίρομαι. Τι χαίρεσαι? Κάτι έβγαλα στο σμορκυράκο. Λίγα. Τι έβγαλες εμένα? Τις πήρες. Πόσα έβγαλες? 15 γράμμα. 25, αλλά εντάξει, βγάζω φέρω το αυτό που έδωσε. Την Ολύμπο την έπαιξε στην Κυριακή το βράδυ? Την έδειξα. Εσύ την έδειξε? Δεν πάει την Ολύμπο. Όχι, δεν πάει το πράγμα πάλι. Γιατί με απήχε. Καλά, κλείσε τώρα τη μουσική, πας και πούμε καμιά κουβέντα. Έλα, μη χαρά, ωραίο το βιβλάκι μου. And then we take it higher. Άρα καλά, τις κόντρες. Κλείς την αύρα, κλείς την αύρα, πούμε. Εντάξει, σταματάω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή. Δεν ξεκινάμε. Δεν μπορούμε να την ξεκινήσουμε, εσύ, δεν ξέρω κλείσει. Εγώ να την κλείσουμε από τώρα. Ωραία, τελειώσαμε. Φεύγουμε, πάμε σπίτια μας. Κάτσε κάτω. Τι άπλητος είσαι, ρε. Όχι, έκανα μπάνιο. Σήμερα και όχι, πρωί. Καλησπέρα, λοιπόν. Είναι η εκπομπή Άσοχη 2, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Έτσι και σήμερα κοντά σας. Εδώ μαζί... Web TV, την πρώτη Web TV της Θεσσαλονίκης. Ξέχασα να το πει. Ξέχασα να το πω καλά. Δεν ξέρω. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Εδώ μαζί με το φίλο μας τον Άπλητο Στάθη. Και λοιπόν... τον καλύτερο μπετατζή, όπως έχω πει στην πρώτη εκπομπή, τον Βασίλη Τσαχνή. Ωραία. Πώς τα πήγες στο προηγούμενο σκου? Έτσι και έτσι. Εντάξει. Καλά πήγαν οι πόμπες, έτσι. Καλά πήγαν. Εκεί λίγο η Ουέλβα μας την έκανε τη χάρη. Θα χτυπούσες καλά χράμπα. 350. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτό το σουκού θα τους ματώσεις όλους. Ωραία. Θα βγάλουμε πολλά. Θα βγάλουμε πολύ χρήμα. Μελέτησες. Κάτι είδες εσύ. Κι εγώ κάτι είδα. Βλέπεις εδώ έχω βάλει ολόκληρα έκθεση έγραψα. Για μεναλλαδικίες. Θα τα πιάσεις όμως. Ορίστε. Έκανες την έκθεση, θα τα πιάσεις. Αυτή τη φορά φίλε. Δεν χάνω αυτή τη φορά με τίποτα. Τέλεια. Μου αρέσει η αισιοδοξία σου. Ξεκινάμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Και πού πάμε? Λοιπόν, πού πάμε, ξέρω εγώ. Πάμε Γερμανία, εκεί Bundesliga. Έχεις πάει ποτέ? Μπα όχι. Αυτές έρχονται σε εμάς, οι Γερμανίδες έρχονται σε εμάς. Ναι, συνήθως έτσι γίνεται. Ναι, γι' αυτό εμείς να πάμε κάτι. Ναι, λοιπόν. Έχει κάτι trans party και τέτοια. Τα ξέρεις, ε. Ωραία. Έχει πάμε να δώσουμε τις προτάσεις. Και πάνω μετά εσύ θα τρανσπάρτε. Κάνουμε εκπομπή, ξεκινήσαμε. Κάνουμε και εκπομπή, πού και πού. Ναι, σωστά. Λοιπόν, να σας πω. Werder Bremen, Freiburg. Τι λες? Πες μου εσύ τη γνώμη σου, μετά θα πω εγώ. Δηλαδή εδώ γράφεις Werder. Ναι, εδώ γράφω Werder. Εντάξει. Για πες μου εσύ τη γνώμη σου για το παιχνιδάκι. Από λίγα πράγματα έτσι, από τη Werder κυρίως. Που έχω στο μυαλό μου το παιχνίδι που κάνουν και παίζουν. Over. Over. Αλλά χωρίς να. Έλα, αφού αντιγράφεις τώρα, αφού το είδες δίπλα μου που γράφω over. Όχι, χωρίς πλάκα. Είναι ομάδα που φαίνει συχνά over. Εντάξει, οκ. Okay. Και το βλέπουμε και στα στατιστικά λοιπόν. Ειδικά στην περσινή σεζόν. Και η Werder κάνει over μέσα στην έδρα της. Και η Freiburg εκτός έδρας. Κάνει over, βλέπουμε πολύ καλά σκορ. Τα κάνουν τα over, ναι. Βλέπουμε και προϊστορία. Προϊστορία τους μεταξύ τους, μπορούμε να πούμε ότι από το 2009 και μετά όλα τα μάτς τους είναι over, μέσα έξω. Προϊστορία λοιπόν και στατιστική μας λένε over. Σε τι απόδοση το βρήκες? 1.73. Μια χαρά. Προς το παρόν, αλλά θα πέσει. Αυτά που μου λες, λογικό. Μέχρι το μεσημέρι σίγουρα θα πέσει. Μέχρι 4.30 που είναι η ώρα εξαγωγής. Πολύ πέσει. Καλύτερα να το παίξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται το παιχνιδάκι. Φυσικά, όσο πιο γρήγορα γίνεται, τόσο καλύτερα.
Ωραία. Πάμε στο άλλο ματσάκι που θα το κάνουμε διάδα μαζί με αυτό. Για πες μου. Λοιπόν, Nottingham Forest με Bournemouth. Ακούω, δεν έχω... Δεν έχεις να πεις κάτι. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ξέρω, δεν το κοίταξα. Δεν έχεις να πεις τίποτα δηλαδή. Γι' αυτό όχι τίποτα. Σε εμπιστεύομαι. Με εμπιστεύεσαι. Τυφλή εμπιστοσύνη. Ωραία, τότε. Δηλαδή βγάζει και τα μάτια μου. Λοιπόν, τουλάχιστον ποιο κατηγορία να ξέρεις. Θα σε γελάσω. Γιατί θα με γελάσεις, πες μου ποια κατηγορία είναι. Εντάξει, πες ποια κατηγορία είναι. Τσάμπιονς. Μπράβο, ρε. Το θυμόμουν. Το θυμόσου να κάνεις, πώς δεν το θυμάσαι. Ναι, λοιπόν, Nottingham Forest με Bournemouth, λοιπόν. Εκεί και ήταν ο Σερίφης, του Nottingham Forest. Ναι. Και ο Τσακ Νόρις ήταν από εκεί. Εγώ δηλαδή. Είσαι ο Τσακ. Ναι. Ο Τσακ Μπέντε δεν είμαι. Ναι. Ο Τσακ Πάτιν, ποιος είναι. Ο Τσακ Πάτιν, είσαι εσύ. Οκ. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε τώρα για την Nottingham Forest. Nottingham Forest, λοιπόν, εντός σκοράρει, βαράει, δεν έχει πρόβλημα, γκολ βάζει. Ωραία. Λοιπόν, και η Bournemouth, το ίδιο. Στα τρία τελευταία της μάτς, εκτός έδρας, δηλαδή, εκτός σκοράρει. Έδρας σκοράρει. Έχει και 2-1 σκορ, 3-3. Δεν έχει πρόβλημα, οπότε κρατάμε γκολ-γκολ. Ελπίζουμε να μην βγει από το προηγούμενο σου κουρ, να βγει το ένα γκολ-γκολ και το άλλο over και μας κάνουν πάλι τα ίδια. Ας ελπίσουμε να πάμε σωστά. 1.73 γι' αυτό. Α, το ίδιο. Και αυτό θα πέσει. Από B365 οι αποδόσεις. Και ποντάρισμα... Γιατί να πέσει. Γιατί θα πέσει. Μέχρι τις 5 θα πέσει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. 18 ευρώ το ποντάρισμα. Έχεις τόσα. Έχω, ρε φίλε. Τι νομίζεις, επειδή έχασα το προηγούμενο σκου, δεν έχω. Έπαιξα τη Ολύμπο, φίλε, το βράδυ, Κυριακή, ρέφαρα. Ναι, καλά έκανες. Εσύ το παίξεις, είπες, δεν το παίξεις. Όχι. Βέβαια, πού να το παίξεις. Άλλα πράγματα παίζεις. Λοιπόν. Όλοι το παίζουν λίγο. 18 ευρώ ποντάρισμα, πες τώρα εδώ πέρα τι έχεις εσύ να δώσεις. Να τελειώνουμε. Να πω, άντε, γιατί να τελειώνω. Έχουμε και δουλειές, άντε. Τι δουλειά έχεις, έχω δουλειές. Θα πάω απ' έξω στοίχημα, φίλε. Ναι, θα χάσει, θα πέσουν οι αποδόσεις. Εγώ τα έχω παίξει φίλε εδώ και τρεις μέρες. Τι άλλο θα παίξει. Γιατί μόνο αυτά νομίζεις παίζω. Όχι. Αυτά τα δίνω για τον κόσμο. Άμα έδινα στον κόσμο ότι παίζω. Αλλά δεν το παίζω. Θα έπρεπε να κάνουμε εκπομπή. Δεν θα μαλώσουμε. 15 ώρες εκπομπή έπρεπε να κάτσουμε να κάνουμε. Άμα τα δίνω ότι παίζω εγώ στον κόσμο. Ναι, ισχύει. Εγώ δεν έχω θέμα. Δεν έχει θέμα, σε κάτσε. Εγώ όμως έχω. Εγώ παίρνω και καφεδιά και περιμένω. Λοιπόν, οκ, okay, λοιπόν. Λοιπόν. Έλα μετά, λοιπόν. Λοιπόν. Εγώ έχω ημίχρονο τελικό. Κλασικά, τι θα έχεις εσύ. Γιατί, μια χαρά πήγαν τις προηγούμενες εβδομάδες το παιχνιδιάκι. Μια χαρά πήγανε για να δούμε πώς θα πάνε αυτή την εβδομάδα. Καλύτερα. Ωραία, για πες. Watford Derby. Watford Derby. Championship. Championship. Για πες τα νέα σου. Λοιπόν, εγώ θα το παίξω χ ημίχρονο και ας τελικό. Απόδοση. Απόδοση. Απόδοση το 5. 5. Ναι. Δηλαδή... Καλή. Θα κάνουμε πάλι το ίδιο, δηλαδή... Πα, φασικά 2 έχεις, ε. Πόσα έχεις, 2. Για να δω. 2. Ναι, 2. Εντάξει. Για πράγμα. Διάδα. Ναι. Κομπλέ. Καλά, άμα θέλει ο καθένας παίζει και ξεχωριστά, μονόποδο, όπως θέλει ο καθένας. Ωραία. Εσύ θα κάνεις. Θα την παίξω τη διάδοση. Το δεύτερο ποιο είναι. Το δεύτερο είναι Accrington Oxford. Accrington Oxford. Είναι από τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Δεύτερη κατηγορία Αγγλίας. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Oxford θα κερδίσει, έτσι. Το ρισκάρω πιο πολύ αυτό το παιχνίδι. Γιατί σε φόρμα είναι, δείχνει ότι είναι. Κάνα σκοράκι εδώ έχεις. Όχι, δεν θα παίξω κανένα ακριβό σκορ. Ωραία. Αλλά να σου πω ότι και αυτό έχει ημίχρονο και διπλό τελικό. Επειδή... Κομπλέ. Αυτή η διάδα. Ναι. Πολύ ωραία. Και εγώ θα δώσω ακόμα ένα μονό από δεκτό. Στο 4.75 είναι αυτό το παιχνίδι. Στο χ ημίχρονο διπλό τελικό. 4.75, 4.520, Όποιος θέλει τα συνδυάζει, όποιος θέλει βάζει ένα δεκαρικάκι, παίρνει δυο κατοσταρικάκια δηλαδή. Μια χαρά.
Και εγώ έχω ένα μόνο αποδεκτό που είναι ειδικό στοίχημα βάσει στατιστικής. Είναι η Cambridge που παίζει. Κάτσε να δούμε ποια παίζει. Παίζει με Salisbury. Salisbury μάλλον. Cambridge, Salisbury. Δεν ξέρω την ομάδα. Η Cambridge έχει στα 7 παιχνίδια της εντός κάνει πάντα άσο ημίχρονο. Και αυτό το ειδικό στοίχημα το βρίσκουμε 2-30 απόδοση. B365. Καλό. Είναι καλό ειδικό στοίχημα. Και κάπου εδώ θα κάνουμε και μια παρένθεση τώρα. Να μιλήσουμε για έναν πολύ καλό φίλο. Ο οποίος ασχολείται με κάτι πολύ κουραστικό. Αναφέρομαι στον κύριο Μάτς Στοίχημα, έτσι λέγεται. Θα το βρούμε στο Facebook όποιος ενδιαφέρεται. Ο οποίος με τι ασχολείται. Ασχολείται με ένα άλλο είδος σύστημα στατιστικής, στοίχημα μάλλον στατιστικής, και μας λέει για συνεργασία μεταξύ δύο ομάδων που ανταλλάζουν κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή, μπορείς να το εξηγήσεις αυτό στον κόσμο. Ωραία, λοιπόν. Το 3-4-3 δηλαδή, έτσι λέγεται αυτό το στοίχημα που παίζουμε. Το 3-4-3 είναι βασισμένο στη στατιστική δύο ομάδων. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη, η Α ομάδα πήρε το τρίποντο στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο θα πάρει τους 3 πόντους η Β ομάδα που παίζει. Μάλιστα. Κατάλαβες? Όχι. Λοιπόν. Κοίτα, εγώ κατάλαβα, αλλά. Υπάρχουν πολλές τέτοιες συνεργασίες μεταξύ ομάδων. Δηλαδή, άμα εγώ και εσύ έχουμε από μια ομάδα, ναι. Εντάξει, γιατί να μου δώσει τους 3 πόντους τον πρώτο γύρο και να μην σου δώσω εγώ τους 3 πόντους στο δεύτερο γύρο. Ναι, γιατί να μην κάνουμε μια ανατροπή δηλαδή, μεταξύ μας. Να κάνουμε μια ανατροπή μεταξύ μας, να οικονομήσουμε φράγκα. Ναι, αλλά δεν λέμε ότι είναι στημένα, δεν ξέρουμε αν είναι στημένα. Εμείς απλά προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε σύμφωνα αν είναι στημένα. Όμως βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, αυτός ο φίλος λοιπόν μας έδωσε και αυτό στα σημεία του για το Σάββατο. Το οποίο πρώτο σημείο είναι από Ουγγαρία. Νιβίτα. Είναι η Λαμπάρτ Πάπα με την Βουδαπέστη. Η οποία τι κάνουνε. Από το 1999 και μετά η Βουδαπέστη μετράει 12 νίκες και 2 ισοπαλίες ανεξαρτήτου έδρας. Εντάξει, κακό ξεκίνημα στις πρώτες αγωνιστικές και ώρα να πάρει τρίποντο. Οπότε πάμε με το διπλό. Ωραία. Ωραία. Και μετά μας δίνει από Βραζιλία. Απόδοση. Απόδοση 2,50. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, μετά μας δίνει από Βραζιλία που λες την ABC. Ναι. Η οποία μαζί με την Γκουαγκατίνγκα, έτσι κάπως έτσι λέγεται τώρα, είναι και περίεργο, θα κόψω καμιά γλώσσα από το πόλο. Καλά, πειράζει, λοιπόν, αυτό είναι ξεκάθαρο παιχνίδι. Το κάνουμε μοντάζ. Είναι ξεκάθαρο παιχνίδι. Μην το κάνουμε και εσύ, λέει, στην εκπομπή. Έλα, σκάσε να μιλήσω, σκάσε να δώσω το μάτσε, σκάσε να δώσω το μάτσε. Λοιπόν. Είσαι σίγουρος να μας σκάσω μετά, θα γίνει έκρηξη. Ω, τον άπλητο. Λοιπόν, θα το ξαναπούμε αυτό, έκανα φάνες. Θα με αφήσει να πω το παιδιό να πούμε. Θα το πω αύριο. Πες το σήμερα. Όχι, αύριο το πω. Τι κόλλημα έχεις. Πολλά έχουμε σήμερα, αύριο. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν από τη Βραζιλία είναι ξεκάθαρο παιχνίδι 3-4-3. Ωραία. Και είναι μάλιστα δευτέρο γύρο και θα πάμε με τον Άσο. Χαμηλός ο Άσος, φυσικά το βρίσκουμε λέει στο 1.57. Αλλά περιμένουμε το live να ανέβει λίγο και το βαράμε. Επίσης όλα τα παιχνίδια μεταξύ τους έχουν λήξει στο over 2.5. Εντάξει. Καλό και αυτό. Καλό. Το κρατάμε για να δούμε. Ωραία. Και έχουμε τώρα επίσης γι' αυτό εδώ πέρα το ματσάκι που είπαμε τώρα της Βραζιλίας είναι καλό το 2-1 score σε απόδοση 8 και αυτό το κρατάμε. Με ανατροπή έτσι κιόλας. Όχι ανατροπή. Χωρίς ανατροπή. Χωρίς ανατροπή. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στη Μάλτα. Ακόμα ένα βρώμικο παιχνίδι, το οποίο είναι το δεύτερο παιχνίδι για τις δύο ομάδες που θα αναφέρω. Μάλτα Χιμπέρνινας με Σλιέμα. Συγγνώμη, έχει Μάλτα πρωτάθλημα. Έχει, ναι. Premier League. Τι νόμιζες. Έχει, καμιά 6-7 ομάδες. Λοιπόν. Αφού παίζουν και προκριματικά για UEFA. Η Σλιέμα είναι και γνωστή ομάδα. Όλο χάνει. Η Μάλτα με τη Χιμπέρνινας με τη Σλιέμα κάθε σεζόν φέρνουν σχεδόν από μία ανατροπή. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Ενώ παίζουν συνολικά 4 παιχνίδια. Έφεραν το 2012 το
11, το 9 και το 7. Οι δύο ήταν υπέρ της Hibernians και το 8 και το 7 ήταν υπέρ της Liema. Επίσης πολλές σημειανατροπές του τύπου. Έχει ειδικό στοίχημα η Bet που λέει να προηγηθεί η ομάδα και να χάσει μετά. Ναι. Κατάλαβες? Ναι, ναι, το ξέρεις. Ωραία. Ποντάρουμε τώρα εμείς και στο διπλό άσο και στο άσο διπλό και παίρνουμε μια κάλυψη στο over 2,5. Για να πάρουμε κάποια λεφτά πίσω από τις ανατροπές που θα ρίξουμε. Σωστό. Κατάλαβες? Αυτά εδώ πέρα είναι τα σημεία που μας έδωσε το ματς στοίχημα. Από τη στατιστική, του. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook, ματς στοίχημα. Μπορείτε να το ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να σας βάλει στο group του και να συνεργαστείτε και να σας δείξει όσα ξέρει πάνω στη στατιστική. Τώρα, κάτι άλλο έχουμε? Όχι, εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Ποιος είπες ότι τραυματίστηκε στην Ιταλία? Ο Μπαλοτέλη. Ο Μπαλοτέλη. Ναι, και είναι αμφίβολο να παίξει. Ξέβαψε κιόλας ή... Δεν ξέρω. Δεν ξέβαψε. Πάντως, δεν το αγγίζω αυτό το παιχνίδι, είναι λίγο επικίνδυνο. Και χαμηλή απόδοση ο άσος της Μίλαν. Ναι, δεν αξίζει. Δεν αξίζει το ρίσκο. Δεν αξίζει καθόλου. Ωραία. Θα αφήσουμε. Δηλαδή, όποιος θέλει το παίζει. Οπότε αγώ... δίνουμε ραντεβού αύριο. Αύριο ίδια ώρα. Ναι, εκτός αν έχεις κάτι άλλο. Όχι, ελπίζω να περάσουν αυτά και αύριο να τους υποδεχτούμε με χαμόγελο. Κι εγώ έτσι ελπίζω. Λοιπόν, μπορείτε να μας... την εκπομπή. Κάτσε να πούμε και πού μπορούν να μας βρουν, ρε. Δεν ξέρουνε. Όχι, δεν ξέρουνε. Ωραία. Εμένα ξέρουν που μπορούν. Στο email, asochi2@cgntv.gr. Όλο ξεχνάμε. Σωστά. Και στο Facebook, φυσικά, στοίχημα asochi2. Ωραία, τελείωσες. Τελείωσες. Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τέλεια. Κάνα τραγούδι θα βάλεις. Μετά. Οκ, εντάξει. Αυτή ήταν η εκπομπή asochi2. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζουμε να τα πούμε αύριο Κυριακή. Όχι, θα τα πούμε, όχι ελπίζω. Θα τα πούμε. Κάτσε, φίλε, μπορεί να πέσει ένα σκομίτι και να μην τα πούμε. Οι πιθανότητες είναι με μένα. Εντάξει, εσένα. Καλή συνέχεια και καλά ταμεία. Μην συστρομάζει. Καλή συνέχεια και καλά ταμεία. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Γεια σας από μένα. Αύριο. Γεια σας.